Πράξεις Αποστόλων Κεφάλαιο 1 Τον μεν πρώτον λόγον επί περιπάντων ο Θεόφιλε, ον ήρξα το ο Ιησούς ποιήντε και διδάσκειν, άχρης ημέρας εν τη της Αποστόλης, δια Πνεύματος Αγίου, ους εξελέξα το ανελήφθη. Εις και παρέστησεν η αυτόν ζώντα μετά το παθήν αυτόν, εν πολλής τεκμηρίης, διημερών κοντά, οπτανόμενος αυτοίς και λέγον τα περί της βασιλείας του Θεού, και συναλυζόμενος παρήγγειλεν αυτοίς από Ιεροσολύμων, μη χωρίζεσθε, αλλά περιμένει την επαγγελία του πατρός η νικούσα τέμου. Ότι Ιωάννης μεν ευάπτισεν είδατη, ημείς δε βαπτιστήσεσθεν πνεύματι Αγίο, ου με τα πολλά στάφτα ημέρας οι μεν ούν επί επιρώτων αυτών λέγοντε Κύριε, ή εν το χρόνο τούτο αποκαθιστάνει στην βασιλεία το Ισραήλ, είπε δε προ αυτού. Ο χειμώνε στιγνώνε χρόνου ή καιρού, ου πατήρ έθετο εν τη ιδία εξουσία, αλλά λείψεσθε δύναμην επελθόντο του αγίου πνεύματο εφημά, και έσεσθε μη μάρτυρε εν Ιερουσαλήμ και εν πάση τη Ιουδαία, και Σαμαρία και έως εσχάτου της γης. Και ταύτα, υπόν, βλεπόντον αυτόν επήρθη και νεφέλη υπέλαβεν αυτόν από τον οφθαλμόν αυτόν. Και ως ατενίζοντες ήσαν εις τον ουρανόν πορευωμένου αυτού, και οι άνδρες δύο παριστήκησαν αυτής εν αισθήτη λευκή, ή και είπων, «Άνδρες Γαλιλαίοι, τι εστίκατε εμβλέποντες εις τον ουρανόν, ούτως ο Ιησούς ο αναληφθείς αφημών εις τον ουρανόν, ούτως ελεύσετε ον τρόπον εθεάσας θεαυτόν πορευόμενον εις τον ουρανόν. Τότε υπέστρεψαν εις Ιερουσαλήμ από όρους του καλουμένου ελαιόνος, ο εστιν εγγύς Ιερουσαλήμ, Σαββάτου έχον οδόν, και ότι εισήλθον ανέβησαν στο το υπερόν, ου ήσαν καταμένοντες, ο Πέτρος και Ιάκωβος και Ιωάννης και Ανδρέας, Φίλιππος και Θωμάς, Βαρθολομαίος και Ματθαίος, Ιάκωβος Αλφέου και Σίμων ο Ζηλωτής και Ιούδας Ιακώβου. Ούτι πάντες ήσαν προσκαρτερούντες, ο θυμαδών προσευχή και τη δεήση, συν γυναιξή και Μαρία, τη μητρή του Ιησού και συν της αυτού. Και εν ημέρες στάφτες, Αναστάς Πέτρος εν μέσω των μαθητών είπεν, «Είντε όχλος ονομάτων επί το αυτό ως εκατονήκοσιν, άνδρες αδελφοί, Έδι πληρωθήνε την γραφήν ταύτην, ειν προείπε το πνεύμα το Άγιον διαστόματος Δαβίδ περιούδα, του γενωμένου οδηγού της συλλαβούσι των Ιησούν, ότι κατηρυθμημένος ειν συνειμήν και έλαχε τον κλήρον της διακονίας ταύτης. Ούτως μεν ουν εκτίσα το χωρίον εκμισθού τη της αδικίας και πριν εις γενόμενος ελάκησε μέσος και εξεχήθη πάντα τα σπλάχνα αυτού και γνωστόν εγένε το πάση της κατοικούς στην Ιερουσαλήμ, ώστε κληθήνε το χωρίον εκείνο, τη ιδία διαλέκτο αυτών ακελδαμά του τέστη χωρίον αίματος. Γέγραπτε γάρ εν βίβλο ψαλμών, γεννηθεί το η αυτού έρημος, και μη κατοικών εν αυτή, και την επισκοπήν αυτού λαβιέτερος». Δίουν των συνελθών των ημίν ανδρών, Εν παντί χρόνο ενώ εισήλθε, Και εξήλθε νεφημάς ο Κύριος Ιησούς, Αρξάμενος από του βαπτίσματος Ιωάννου, Έως της ημέρας εις ανελήφθεια φημών, Μάρτυρα της Αναστάσεως αυτού, Γενέστε συν ημίν ένα τούτον. Και έστησαν δύο, Ιωσήφ των καλούμενων Βαρσαβάν, ως επεκλήθη Ιούστος και Ματθίαν και προσευξάμενη ύπον, «Συ Κύριε, καρδιογνώστα πάντων, ανάδειξον όν εξελέξω εκ τούτων των δύο ένα, λαβήν των κλήρον της διακονίας ταύτης και αποστολής, εξισπαρεύει Ιούδας πορευθύνε εις των τόπων των ίδιων». Και έδωκαν κλήρους αυτών, και έπεσεν ο κλήρος ματθίαν, και συγκατεψηφίσθη μετά τον 11 Αποστόλων.